θα πω ότι σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης για έναν ιεράρχη που κατέθεσε ψυχή, εφήρμοσε πρωτοποριακές μεταρρυθμίσεις και πάνω απ' όλα είχε το θάρρος της γνώμης του. Και αυτό το θάρρος της γνώμης το εξέφραζε πάντοτε ελεύθερα. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε όλοι. Ελεύθερα να σκεπτόμαστε, ελεύθερα να τοποθετούμαστε. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.